πολύ πιο γενναία από άλλα μέρη της Ελλάδος, η δυνατότητα να προσελκύσουμε επενδύσεις στην περιοχή. Και είμαι αισιόδοξο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό θα γίνει. Μιλήσατε για ερευνητικά πράγματα, όπως μου υποθύμησε και ο κ. Περιφερειάρχης, φίλος μου Γιώργος, στη Διευθυντική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία συμμετείχα και τώρα προεδρεύω, πέρασε αυτό το έργο ως μεγάλη επένδυση. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να προχωρήσουμε, αφού όμως επαναδημοκρατήσουμε και άλλα έργα που βάλουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είναι το Μεσόγειο, το οποίο πραγματικά το παρέλαβα σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Άκουσα για το ΕΕ65. Αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις και ειδικές εκπλήξεις, μέχρι το Πάσχα θα παραδώσουμε όλο τον δρόμο μέχρι την Καλαμάκα. Και εκτιμώ ότι το αργότερο στην διετία από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί έτσι ο ΕΕ65. Και κλείνω με το Σπυρόδρομο. Κλείνω με το Σπυρόδρομο. Θα σας πω ότι για εμένα το όραμά μου την επόμενη τετραετία να έχουμε έναν πολύ καλύτερο σιδηρόδρομο, ο οποίος θα συνδέει τα λιμάνια της ΒΙΠΕ με το εξωτερικό. Όπου πηγαίνουμε στην Ευρώπη, είτε πάμε Βουλγαρία και Γερμανία με τον Πρωθυπουργό, είτε πρόσφατα πήγαμε στη Σερβία, όλες αυτές τις χώρες θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους από τα λιμάνια της Βορείου Ελλάδος, από την Αλεξανδρούπολη, από την Καβάλα, από τη Θεσσαλονίκη. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τρεις διόδους που έχουμε, έτσι ώστε να βγουν τα προϊόντα από την Ελλάδα προς την Ευρώπη και αντιστόχως να βγουν από την Ευρώπη προς την Ελλάδα. Η Δομένη, Δρομαχώνες και Ορμένιο είναι στρατηγική σημασία σημεία πρόσβασης του σιδηροδρόμου με την Ευρώπη. Δυστυχώς όμως, ξέρετε πολύ καλά ότι το 2023 ήταν μια εξαιρετικά δυσάρεστη χρονιά για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είχαμε την τραγωδία με τα θύματα και ταυτόχρονα είχαμε και τις φυσικές καταστροφές. Φυσικές καταστροφές οι οποίες δημιούργησαν την ανάγκη να ξαναδημιουργηθεί ο κεντρικός σιδηρόδρομος. Για να έχετε μια αίσθηση των μεγεθών, 450 εκατομμύρια θα στοιχήσει η μόνιμη αποκατάσταση του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα καθώς και των καθέτων αξώνων που είναι από τη Λάρισα μέχρι τον Βόλο και Παλαιοθάρισα μέχρι τον Καλαμπάκη. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι αλλάζουν και ορισμένες προτεραιότητες. Θα ήθελα να έρθω εγώ και να υποσχεθώ πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά πρέπει ό,τι σας λέμε να είναι ακριβές και ρεαλιστικές. Όταν τελειώσουμε αυτό, θα προσπαθήσουμε και άλλες εκκρεμότητες που έχουμε για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον σιδηρόδρομο, όπως είναι στην περιοχή σας, να τις υλοποιήσουμε. Άρα, συμπέρασμα. Η πρώτη μαγνότητα ήταν η παράταξη. Να σε ευχαριστήσω για αυτό που έχετε κάνει τα τελευταία 50 χρόνια για την παράταξη. Η δεύτερη ενότητά μου ήταν για την κυβέρνηση. Να σε ευχαριστήσω για αυτά που κάνετε τα τελευταία 5 χρόνια για την κυβέρνηση. Και ο τρίτος λόγος, προφανώς που είστε εδώ, είναι για το Στάθη. Εγώ το Στάθη είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να το προωθήσω τα τελευταία χρόνια. Και να συνεργάζομαι συστηματικά μαζί του τους τελευταίους μήνες. Συνεργάζομαι τακτικά και συστηματικά. Είναι μεθοδικός, είναι σοβαρός, είναι μαχητικός, είναι αποτελεσματικός.